Γιατί ο Κίσιγκερ το είχε πει από τότε. Το απόλυτο σχέδιο του Κίσιγκερ για το Αιγαίο. Για να καταλάβετε τις αλήθειες, όχι τα παραμυθάκια. Προλάβετε όμως τώρα 39 ευρώ από 120 ευρώ για να καταλάβετε ποιοι φάγαν τα λεφτά σας. Ποιοι τα φάγαν τα λεφτά σας. Έτσι και παγκοσμίως. Είναι το DVD «Η απάτη της οικονομικής κρίσης». 39 ευρώ από 120 ευρώ προλάβετε τώρα. Κύριε Βελόπουλε, τελικά τι θέλουν οι δανειστές πραγματικά? Αυτοί μας δανείζουν εννοείται. Ακριβώς. Ωραία. Θα σου διαβάσω, γιατί κάποια στιγμή καταλάβουν οι Έλληνες τι γράφουν οι New York Times. Πριν από ένα μήνα δημοσίευμα του, μάλλον πρέπει να ήταν γύρω στις 5 Μαρτίου. Λοιπόν, οι προτεραιότητες των δανειστών είναι σήμερα οι εξής. Να καταφέρουν να εισπράξουν ένα σημαντικό κομμάτι του χρέους της Ελλάδας χωρίς να φάνε θέση. Να παραμείνει η Ελλάδα ένας προσιτός τόπος διακοπών για τους βόρειους που τους λείπει ο ήλιος και η θάλασσα. Να παραμείνει το ελάχιστο δυνατό βιωτικό επίπεδο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι χωρίς να γίνει καμία επανάσταση. Την οποία επιζητεί βέβαια ο Αμερικανικός παράγοντας. Μάλιστα. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Λέει το εξής τώρα η εφημερίδα. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους δανειστές είναι να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Επειδή όμως το χρήμα δεν έχει αξία, είναι άειλο, το λέει η εφημερίδα New York Times. Αυτό που επιζητούν από την Ελλάδα είναι κάτι σημαντικότερο. Η γεωστρατηγική της. Μάλιστα. Και αν ψάξουμε πιο βαθιά και δούμε τις δηλώσεις συγκεκριμένων πρωταγωνιστών, παύλα κερδοσκόπων, παύλα τραπεζιτών, η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες υποθήκες γεωστρατηγικές αλλά και άλλες πηγές που θα μπορούσαν όχι μόνο να ξοφλήσουν το χρέος της Ελλάδος αλλά υπάρχει και τεράστιο απόθεμα. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να το πάρουν σε χαμηλή τιμή. Ακριβώς. Ένα και ένα κάνουμε διαστονώσω μετά αυτό. Μια φωνή. Αυτά λοιπόν κύριε Αντωνάκο που δεν λέει κανείς, επιχειρώ με κάθε τρόπο να τα αναδείξω εγώ. Στα βιβλία μου συνέλληνες αυτά σας γράφω. Γιατί όταν λέω ότι έχουμε αποθέματα και υποθήκες πηγών, σημαίνει ότι έχουμε ουράνιο, χρυσό, ακριβώς, πετρέλαιο. Το παραγωγικές πηγές οι οποίες γράφονται στα βιβλία. Έτσι, που βλέπετε αγαπητοί φίλοι, στα δύο βιβλία του βουλευτού Κυριάκου Βελόπουλου, «Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακέρα γεωπολιτικής» και «Η Ελλάδα του 21ου αιώνα», 400 σελίδων περίπου το καθένα, σημαντικό τα βιβλία που όλα αυτά τα αναγράφουν. Βεβαίως μαζί το βιβλίο 600 σελίδων «Η κομμουνιστική ουτοπία» του καθηγητού Παναγιώτη Παπαγαρυφάλου και το βιβλίο «Για τα γονίδια και την κληρονομικότητα», όπως και το DVD για την απάτη της οικονομικής κρίσης. Γιατί κανείς κύριε Αντωνάκο δεν λέει, να βλέπουμε τα βιβλία, ότι ο Ρότσιλντ αγόρασε 2.500 τρέμματα στο Μεγανήσι, 6 χιλιόμετρα 50 μέτρα στο Μεγανήσι Λευκαδός, έχει πουλήσει βίλες, ναι, στον Κάρο της Αγγλίας, ναι, στον Αμπράμοβιτς, και ετοιμάζουν να κάνουν την περιοχή χώρο. Μπασέτος. Άστο τώρα. Άστο. Προσπαθώ να πω μερικά πράγματα για να καταλάβετε τι γίνεται στην Έλληνες. Θα μας τα πάρουν όλα έναντι πινακίου φακής. Γιατί τελευταία ενδιαφέρεται η οικογένεια Ρότσιλ για τη Ζάκυνθο? Ρωτώ. Εκεί υπάρχουν και πέτρα. Γιατί ξαφνικά πήραν και έβαλαν οι μουσουλμάνοι στο Άκτιο, στην περιοχή που έχει φυσικό αέριο, μονάδα με την κατάσταση και μεταπόληση φυσικού αερίου. Μάλιστα. Προσπαθώ να σας τα πω έμεσα. Τα γράφω μέσα στα βιβλία μου. Μήπως σε καταλάβουν κάποιοι. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι και είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο και από φυσικό πλούτο και από πλουτοπαραγωγικές πηγές. Στα βιβλία μου τα γράφω αυτά συνέχεια. Ακριβώς. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Και τώρα ήρθε και η δικαίωση από τους Times. Ακριβώς. Γι' αυτό και επιμένω και λέω παραλάβετε τα βιβλία. 39 ευρώ από 120 ευρώ έχουν απομείνει 25 σειρές. Ούτε 25 σειρές. 120 ευρώ κοστίζει η προσφορά τα 6 έργα, 39 την παραλαμβάνετε, 120 επαναλαμβάνω ευρώ, 39 εσείς, για λίγους όμως από εσάς. Πόσοι 25, 24, πόσοι είναι? Προλάβετε τώρα 2-31-0-25-23-20 και ζητήστε επίσης το DVD ντοκιμαντέρ με τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του κόσμου που λένε ξεκάθαρα ότι η οικονομική κρίση είναι απάτη, για να μάθετε επιτέλους ποιοι φάγαν τα λεφτά τα δικά σας. Ακριβώς. Πού είναι τα λεφτά σας? Να το δείτε από ξένους, όχι από Βελόπουλο, από ξένους οικονομολόγους. 6 έργα 39 ευρώ, προλάβετε τώρα από 120 ευρώ, 2-31-0-25-23-20. Κύριε Βελόπουλε, τελικά ακούμε συνεχώς όλοι να λένε που φέρετε πίσω τα κλεμμένα και που είναι τα κλεμμένα και τα κλεμμένα και τα λοιπά. Θέλω μία απάντηση. Τελικά,
Πού είναι τα κλεμμένα χρήματα των Ελλήνων? Κύριε Αντωνάκο, πριν από 2 χρόνια ακριβώς, αυτός που σας μιλάει εδώ, στην ΕΤ και στον Χατζηνικολάου, στον κύριο Χατζηνικολάου, είχα πει ότι υπάρχουν 10.000 offshore εταιρείες Ελλήνων που έχουν 500 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Ναι ή όχι? Βεβαίως. Τώρα τελευταία ήσαν και εφημερίδες τα λένε αυτά. Γιατί βρήκαν το σπίτι του Χατζόπουλου που είναι σε offshore εταιρεία. Άκου λοιπόν τώρα το εξής. Σύμφωνα με τα αμερικανικά αρχεία, παρόλο που η offshore Nobilis είχε αγοράσει την κατοικία του πρώην υπουργού, την τωρινή, προς 136 εκατομμύρια δραχμές, ξέρεις πόσο φόρο πλήρωνε το χρόνο? Πόσο? Πες μου εσύ, Αντώνη. Τι να ξέρω, κύριε Βελόπουλο. Πες μου, Τάσο. 136 εκατομμύρια δραχμές αγόρασε το σπίτι. Φθηνή τιμή, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Το σπίτι κάνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ρώτησε χρήστη με το Μασίτη. 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα που τα βρήκε ο Τσακατζόπουλος, εντάξει. Εντάξει. Άντε πάλι. Να μην το πω. Άκου τώρα τη φορά πληρώνανε. Κρατήσε καλά. 64 δολάρια το χρόνο. Μόνο. Αυτό πληρώνανε. 10.000 Έλληνες. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει. Οι οποίοι κατέκλεψαν την Ελλάδα, τουλάχιστον η μισή και παραπάνω. Ναι. Έχουν 500 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Το δικό σου χρήμα είναι Έλληνα. Το λέω 2 χρόνια, είμαι ο μόνος που το φωνάζω ξαφνικά. Τώρα θα το θυμούνται όλοι. Τα έλεγα από πριν, τώρα τα επιβεβαιώνουν οι άλλοι. Κάπως αργά για δάκρυα. Από τότε, κύριε Βελόπουλε, που το νόμιμο αποσπάστηκε από το ηθικόν και απετέλεσε ξεχωριστό στοιχείο, εκεί τα πράγματα χαλάσανε. Διότι όσο το νόμιμο με το ηθικόν ταυτίζονται, τότε τα πράγματα ήταν καλά. Μόλις άρχισε το νόμιμο να φεύγει, βγάλαμε νόμους. Και δυστυχώς, κύριε Βελόπουλε, βγήκαν νόμοι που δεν τους ήξερε το ελληνικό κράτος. Τους ξέρανε οι επιτίδιοι μόνο. Κάτι τροπολογίες, κάτι αυτά, κάτι μέσα. Κάτι νόμοι για τον άκου, γίνονται από επιτίδιους για να εξυπηρετούνται. Ναι, κάτι τροπολογίες μέσα σε κάτι άλλα αυτά. Ας πούμε, τα μαθαίνανε αυτοί και ο κόσμος τίποτα δεν ήξερε. Λοιπόν, αυτά που λες τώρα είναι γραμμένα εδώ μέσα όλα. Για το που πήγαν τα λεφτά τους, ποιοι φέραν τα λεφτά τους. Κάποια στιγμή, για να καταλάβετε επιτέλους τι γίνεται γύρω σας, για να αντιληφθείτε γιατί υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός, πώς έχουμε, για να πάει η Ελλάδα στο χάος, ότι ο Καραμαλής ξέρει πολλά αλλά δεν μιλάει. Πρέπει να βγει να μιλήσει. Γι' αυτό λέω ο Καρατζαφέρης μίλα Καραμαλή. Γι' αυτό ο Καρατζαφέρης λέει μίλα Καραμαλή. Γιατί ξέρει πολλά. Ξέρει γιατί τον έριξαν, ποιοι τον έριξαν, πόσοι πρεσβείες τον έριξαν, γιατί έκανε το λάθος και πήγε με τους Ρώσους. Κάτι που οι φίλοι μας εδώ, οι Πασόκοι, σήμερα το πέταξαν στις καλένδες και έχουμε γίνει χειρότεροι ως φιλοκάντες στο Αμερικανό χωρίς να πάρουμε το παραμικρό. Και να το λέω ευθέως πλέον, μπας και καταλάβουν κάποιοι κάτι. Μάλιστα. Ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Αυτά είναι γραμμένα εδώ μέσα. 6 έργα 39 ευρώ από 120 ευρώ, άλλοι 20 από εσάς. Μόνο 20. Ο 21ος θα πληρώσει 120 ευρώ. Προλάβετε τώρα 2-31-025-23-20 120 ευρώ. Κανονική τιμή 39 θα παραλαμβάνετε. Τι θέλετε άλλο? Πιο φθηνή τιμή δεν μπορείτε να βρείτε. Κύριε Βελόπουλε, ναι. Μισό λεπτό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Για να μην δουλεύει κανένας. Πράσινη ανάπτυξη παραμέτρηση για εμάς. Το γράφουμε στο βιβλίο. Ότι πίσω από την πράσινη ανάπτυξη είναι πολυεθνικές. Ακριβώς. Τολμάει κανείς βουλευτής να πει αυτά, ρε παιδιά, για να τα γράψει. Για την τρομοκρατία, αν διαβάσει τη λέω μέσα ότι υποκινείται από πρεσβείες με στοιχεία, θα μείνετε άφωνοι. Ότι όλες οι εξεγέρσεις και το κάψιμο της αφής, τα λοιπά, το 2008 έγινε από πρεσβείες. Βεβαίως. Από υποκίνηση πρεσβειών. Η υποκίνηση με το Κοράνι, το ψεύτικο, γίνεται από υποκίνηση μουσουλμανικών πρεσβειών, συνέλληνες. Ξέρω πολύ καλά τι λέω εγώ. Ξέρω πολύ καλά τι αναφέρω. Γιατί τότε, αν ήταν σοβαροί οι πρέσβοι των μουσουλμανικών χωρών, θα έπρεπε να βγουν και να κάνουν δηλώσεις και να πω ότι το Κοράνι δεν γίνεται φωτιστία. Ακριβώς. Αλλά δεν το είπανε, γιατί υποκινούσαν τα επεισόδια. Και φοβούμαι ότι θα υποκινηθούν και άλλα επεισόδια σε λίγο καιρό. Προσπαθώ να σας τα πω γιατί η Αμερική κυρίως θέλει την Ελλάδα επαναστατημένη, εξεγερμένη και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει το κλίμα αυτό ώστε να καταρρεύσει η χώρα. Καταλάβετε το! Η εξέγερση δεν βοηθάει την Ελλάδα. Βοηθάει αυτούς που θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, κύριε Αντωνάκο. Να λοιπόν γιατί λέω προλάβετε τώρα. Τώρα συνέλληνες. Όλα αυτά είναι γραμμένα εδώ μέσα και κυρίως ποιοι φάγαν τα λεφτά σας, ρε παιδιά. 2, 3, 10, 25, 23, 20 το τηλέφωνο των εκδόσεων Κάδμος. Τηλεφωνήστε. Μια πολύ μικρή τιμή, συμβολική τιμή, 39 ευρώ για εσάς, αγαπητοί φίλοι. Να φανταστείτε ότι μόνο το βιβλίο Κομμουνιστική Ουτοπία του καθηγητή Παπαγαρυφάλου έχει 30 ευρώ. Οπότε εσείς με 39 ευρώ παίρνετε τα δύο βιβλία του βουλευτού Κυριάκου Βελόπουλου. Λέει ο φίλος μου ο Μπαρτζιάς από την Κόρινθο. Τους Times τους διάβαζε στη Βουλή. Ξέρω. Απλά θέλω να καταδείξω στους Έλληνες ότι ό,τι λέω